Βρισκόμαστε στις πρόβες της αντρικής παράστασης Ποντικό Παγίδα, εδώ στο θέατρο Νέος Ακάδημος. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε για το ρόλο σας. Λοιπόν, ο ρόλος μου είναι μια κοπέλα παράξενη, με μυστήριο καλύπτει το παρελθόν και το παρόν της. Έχετε κοινά στοιχεία με το ρόλο? Έχω κοινά στοιχεία με το ρόλο, ναι. Όχι πολλά. Λέει τη γνώμη της πολύ ανοιχτά. Είναι λίγο ευέξαπτη. Είναι μια γυναίκα με γωνίες. Αγοροκόριτσο. Εσείς ήσασταν αγοροκόριτσο? Ήμουν τρομερό αγοροκόριτσο στα παιδικά μου χρόνια. Έκανα αγώνα για να βρω τη θηλυκότητά μου. Έπαιζα μόνο μαγόρια, έπαιζα ποδόσφαιρα, σκαρφάλωνα, ήμουν και με τη μελανιές. Είχαν με κούκλες, ας πούμε, και αυτά. Έπαιξα πολύ μεγάλη. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας και για το κίνημα MeToo. Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία αρχή που συνέβη. Οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε. Εσείς έχετε δεχτεί έτσι κάποια παρενόχληση ή κακοποίηση λεκτική? Κοίταξε, παρενόχληση έχω δεχτεί. Κακοποίηση λεκτική έχω δεχτεί. Έχω νιώσει πάρα πολλά μηχανά σε δουλειά. Με φωνή εδώ πάνω το κεφάλι μου που να θέλω να ανοίξει και να με καταπιεί. Μέχρι εκεί ευτυχώς δεν έχω δεχτεί ούτε σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση έντονη που να χρειαστεί να καταγγείλω ή να χρειαστεί να έρθω σε πολύ δύσκολη θέση. Θέλω να ρωτήσω λίγο για το ρόλο σας, εκείνης και εγώ. Ναι. Σας έχει στιγματίσει αυτός ο ρόλος? Νομίζω είναι ο ρόλος που με έχει καθορίσει πιο πολύ οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή στον δρόμο με φωνάζουν Λίλη. Ξέρεις, μεγαλώσαμε μαζί με αυτόν τον ρόλο και είναι λογικό και μου φαίνεται πολύ γλυκό και πολύ ωραίο. Και σε κάθε επανάληψη πάλι αναγεννάται, το βλέπουν νέα παιδιά. Εσείς συγκατοικείτε με τον πρώην σύζυγό σας? Όχι, δεν συγκατοικώ πια, εντάξει. Είπαμε. Έγινε για ένα διάστημα αυτό, γιατί με ρωτάνε όλοι, για λόγους οικονομικής δυσπραγίας μέσα στο COVID. Και μια και με ρωτάς να πω σε όλους τους σεξιστές φίλους που το σχολίασαν κάπως περίεργα και είπανε «Α, ναι, τι αυτή έμεινε εκεί για να βολευτεί λίγο που δεν είχε λεφτά», ότι θα μπορούσε να συμβεί και το ανάποδο, δεν πήγε κανένα στο μυαλό, ότι θα μπορούσε να εισφέρω εγώ στο σπίτι και να μην μπορεί να εισφέρει ο σύζυγος. Μείναμε για να αλληλοϊποστηριχτούμε και να τους καθησυχάσω τους σεξιστές φίλους μου, να τους πω ότι πια δεν μένουμε μαζί, γιατί πια εντάξει, δεν εκμεταλλεύομαι τον πρώην σύζυγό μου για να ζήσω. Υπήρχε αγάπη και υπάρχει ακόμα, και από το να μείνει ένας από τους δύο μας δύσκολα, που έχουμε μαζί ένα παιδί, και να στερηθεί ή να τρέχει πίσω από δουλειές και να μην μπορεί να τις κάνει λόγω COVID, είπαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα μαζί. Δεν μισιόμασταν, δεν είχαμε τσακωθεί. Πάνω κάτω βεβαίως. Παρ' όλα αυτά μείναμε μαζί, υπήρχε μια ισορροπία, το παιδί μας ήταν εντάξει και με το που άρχισαμε πάλι να δουλεύουμε και να ανακάμπτουμε λίγο και αυτά, χωριστήκαμε και είμαστε μια χαρά. Αν ο γιος σας θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, εσείς πώς αντιδρούσατε? Κοίταξε, εγώ θέλω ο γιος μου να κάνει, θα σου πω το κλισέ, αυτό που είναι μεγάλη αλήθεια, αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλούς ηθοποιούς σε αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να είναι άλλος ένας από αυτούς που δεν έχουν λόγο να είναι. Δεν θα ήθελα να είναι ένας από αυτούς που γίνονται ηθοποιοί επειδή είναι μία από τις πολλές επιλογές, επειδή είναι λαμπερό, επειδή φαντάζει ωραίο και επειδή είναι ένα παιχνίδι. Είναι η πιο ωραία δουλειά του κόσμου. Αλλά δεν χρειαζόμαστε εκατομμύρια ηθοποιούς σε αυτή τη χώρα πια. Και θέλω και να σχολιάσει για τη γιαγιά Ελένη Βιτάλη. Κοίταξε, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και νομίζω είμαι πολύ τυχερή που το παιδί μου έχει επαφή με έναν τέτοιο άνθρωπο που προβληματίζεται, που συζητάει ανοιχτό μυαλό. Είναι μια φοβερή γιαγιά που την έλεγε ο γιος μου πάντα γιαγιά μου παιχνιδιάρα. Δηλαδή δεν έχει μια σοβαροφάνεια, με αυτή την έννοια το λέω.